Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του InfeGreece για την Eurovision 2024. Καλώς το μου! Πού είστε? Πού είστε? Πού είστε? Πού είστε? Πού είστε? Είστε στο κανάλι του Infe. Γιατί ήρθατε? Για να δούμε μαζί. Όχι για να δούμε μαζί. Για να δείτε εσείς τι λέμε εμείς για τη συμμετοχή της Μολδαβίας στη Eurovision του 2024. Η Μολδαβία μετράει 18 συμμετοχές. Έχει ξεκινήσει από το 2005 να συμμετέχει στην Eurovision και η υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει είναι η τρίτη. Προσδοκίες, μαντέψτε, είναι ξανά χαμηλές, διότι δεν μας έχει συμμετέχει και σε πολύ ωραίες συμμετοχές στη Μολδαβία. Λοιπόν, η Μολδαβία, ακούστε τι θα πω εγώ. Ακούστε με τι θα πω εγώ τώρα. Η Μολδαβία έχει ένα συγκεκριμένο στυλ, δηλαδή πάει νομίζω πάντα έτσι με χαρούμενα τραγούδια, ξεσηκωτικά, έχουν και folk στοιχεία κτλ. Και ενώ συνήθως δεν μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια της και οι συμμετοχές της, βρίσκω ότι πάντα είναι χρήσιμη η Μολδαβία για το διαγωνισμό. Η Μολδαβία στέλνει την Ιταλία Μπαρμπού, ή Μπάρμπου, η οποία επιστρέφει στο διαγωνισμό μετά από 17 χρόνια. Είχε πάει 2007 με το τραγούδι Fight, το οποίο δεν θυμάμαι πώς θα πήγε, αλλά είχε πάει, είμαι σίγουρος ότι είχε πάει τότε. Τι θα πει τώρα, το In The Middle. Πάμε να το ακούσουμε, γιατί πείνασα και πρέπει να μαγειρέψω κάποια στιγμή. Και δεν ξέρω τι να μαγειρέψω. Wow. Όπα, μνημόσυνο. Να μαζίσει ο Μακαρίτης. Να το θυμόμαστε. Μαύρο φορεμένες. Αυτά τα κορίτσια είναι όλα ίδια, όπως αυτές που πάνε στο My Style Rocks. Και είναι όλες μία φάτσα. Και βλέπουμε και έναν καθρέφτη, εικονικό, γιατί βλέπουμε άλλες 4 Νατάλιες γύρω-γύρω. Ωραία έναρξη, βέβαια αυτό με τις γυναίκες στη σκηνή και με τα βιολιά μου θυμίζει κάτι. Ίσως είναι όλες στημένες με τα μαύρα και τα βιολιά μου θυμίζει Εστονία 2009. Το φως άναψε μόνο του. Εστονία 2009 με το Ραντανιάτ. 10, 8, κάπου εκεί. Είναι λίγο σαν κολόνες έτσι, κίνητες, ακούλητες. Αμίλητες δεν είναι. Το pre-chorus είναι πάρα πολύ ωραίο. Δυναμικό. Ενδιαφέρον ο ήχος του τραγουδιού. Εμένα αυτά τα μπιτάκια με τρελαίνουν πάρα πολύ σε Eurovision και γενικά. Μου θυμίζουν αυτά τα ρουμάνικα ποπάκια που ήταν πολύ διάσημα, 10, 12 εκεί πέρα. Είναι Μολδαβία ρε φίλε. Και το παραδοσιακό μέσα, δεν το περίμενα. Περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να σχολιάσω κάτι άλλο. Προσπαθώ όμως, το προσπαθώ. Πολύ. Να εκτιμηθεί αυτό παρακαλώ. Η άλλη κινείται μόνη της δίπλα. Τώρα κινούνται δύο. Μετά θα κινηθούν τρεις μάλλον. Γενικά η Νατάλια Μπάρμπου λέει ότι το think της είναι να βάζει folk στοιχεία μέσα στη μουσική που κάνει. Ότι έχει φωνή το ξέρουμε και από την προηγούμενη φορά που έχει πάει Eurovision, αυτό δεν αλλάζει. Α, όλες μαζί τώρα. Μπράβο τους. Να σας πω κάτι, εμένα μου λείπουν τέτοια φέτος. Δηλαδή το έχουμε γυρίσει τόσο πολύ στο Eurodance προς το παρόν. Όχι, έχει και τέτοια, αλλά αυτή το κάνει ωραία. Είναι πάρα πολύ aesthetic, ωστόσο, όλο αυτό, έτσι. Τα βιολιά άχρηστα εντελώς, τσάμπα λεφτά. Το βιολί γενικά μου άρεσε πολύ στη σκηνή της Eurovision, από το Ζέλικο Γιοξίμοβιτς το 2004. Χρόνια έχει να μ' αρέσει τόσο πολύ τραγούδι της Μολδαβίας, να σας πω την αλήθεια. Α, τα βιολιά τελικά δεν είναι άχρηστα, κάτι κάνουνε. Σπονδυλική στήλη είναι αυτό, δεν είναι το τέτοιο, το δοξάρι. Πάντως πέρα από την πλάκα, είναι ωραίο. Α, ποιότητα από τη Μολδαβία, καλέ, ανατρίχιασα. Κάτι τέτοια στέλνουνε, σε Eurovision και με τρελαίνουνε. Έπρεπε να έχω δει τι λέει το τραγούδι. Θα ήθελα κάτι πιο δυναμικό εκεί πέρα. Τι κάνει η κοπέλα, τι κάνει. Παναγία μου, τι κουτάδες είναι αυτές. Λοιπόν, είναι τέρμα Eurovision, είναι τέρμα Μολδαβία, είναι Μολδαβία on steroids αυτό το τραγούδι. Πολύ ψηλά ανεβαίνει, πω. Μπράβο. Καλέ, εγώ ξετελάθηκα. Ωραία, τελείωσε. Εγώ τη βρίσκω πάρα πολύ cool. Μπορώ να πω ότι το τραγούδι μου άρεσε. Δεν μου άρεσε πολύ η σκηνική παρουσία. Ελπίζω να το αλλάξουν. Φαντάζομαι ότι θα το αλλάξουν. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με τη Μολδαβία φέτος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει ελπίδες, θεωρώ, να περάσει από τον ημιτελικό. Εντάξει, είναι ένα μέτριο τραγούδι. Δεν είναι κάτι το wow το οποίο θα σκίσουμε το βρακί μας. Αλλά καλά, με τη φετινή Eurovision και έτσι να στείλεις, είναι σίγουρα κάτι καλύτερο από ό,τι έχει βγει μέχρι στιγμής. Μπράβο, Μολδαβία μου! Καλή επιτυχία! Να σε ξαναδούμε και του χρόνου! Δεν είχα να πω κάτι άλλο.
Ακολουθήστε τον Ήμφε σε όλα τα social media και τα ξαναλέμε εδώ σε κάποιο άλλο reaction. Colora